που έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά το βασικό έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή, πώς μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη, να την βελτιώσουμε τη ζωή μας, πώς να γίνουμε καλύτεροι αν μη τι άλλο άνθρωποι, πώς να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας και βέβαια πώς να καταφέρουμε να κάνουμε ένα σπουδαίο ταξίδι, αυτή τη ζωή να την κάνουμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Μαζί μας είναι ο Χαράλαμπος Σολέας, σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και υπνοθεραπευτής. Λοιπόν, θέλω να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της υπνοθεραπείας για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η υπνοθεραπεία δεν είναι ένας κλάδος ο οποίος, μια επιστήμη η οποία θέλει να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει ή να κάποιον τρόπο να μπει στη διαδικασία των ανθρώπων να σταματήσουν οποιαδήποτε ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική θεραπεία που παίρνουν. Η υπνοθεραπεία ως επιστήμη είναι εδώ για να συμπληρώσει, είναι εδώ για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν εκείνα τα πράγματα που δυσκολεύονται στη ζωή τους. Υπάρχουν πράγματα που η υπνοθεραπεία μπορεί από μόνη της να βοηθήσει κάποιους, υπάρχουν πράγματα τα οποία συμπληρωματικά θα έρθει να συμπληρώσει τη σωστή ιατρική, ψυχιατρική, ψυχολογική βοήθεια που παίρνει κάποιος. Να πούμε έτσι λίγο για τα πράγματα που η υπνοθεραπεία από μόνη της μπορεί να βοηθήσει. Διακοπή κακών συνηθιών, παραδείγματος χάρη το τσιγάρο. Η υπνοθεραπεία είναι μια από τις καλύτερες τεχνικές αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Έχουν γίνει μεγάλες έρευνες στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο αποδεικνύεται ότι η υπνοθεραπεία είναι η καλύτερη μέθοδος, με πάρα πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχίας, για να διακόψει κάποιος τη κακή συνήθεια του τσιγάρου. Έτσι, η υπνοθεραπεία θα έρθει να υποστηρίξει το άτομο. Ο υπνοθεραπευτής, η δουλειά του είναι να βοηθήσει το άτομο να αντιληφθεί τα αρνητικά της συνήθειας του και να τον υποστηρίξει με τεχνικές υπνοθεραπείας, ώστε να διακόψει πιο εύκολα. Γιατί έχει αποτέλεσμα με η υπνοθεραπεία όσον αφορά το κόψιμο του τσιγάρου? Γιατί πιστεύεις ότι Η υπνοθεραπεία ως τεχνική έχει στόχο να δώσει πληροφορίες στο συνειδητό κομμάτι του μυαλού, πρώτα στη λογική δηλαδή, αλλά και την ίδια στιγμή να περάσουν υποβολές. Έτσι κι αλλιώς η υπνοθεραπεία είναι η τεχνική των υποβολών. Ο υπνοθεραπευτής δίνει σωστές υποβολές στο υποσυνείδητο μυαλό, ώστε να βοηθήσει να γίνει η αλλαγή πιο εύκολα. Λέμε ότι υπάρχουν υποσυνείδητα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Κάθε συνήθεια είναι ένα υποσυνείδητο πρόγραμμα. Κάτι που κάνουμε συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς, γίνεται τόσο βίωμα μας που το χρειάζεται το μυαλό. Yeah. Πιστεύει ότι το χρειάζεται. Η υπνοθεραπεία θα βοηθήσει ακριβώς ώστε να δοθούν οι σωστές υποβολές στο υποσυνείδητο μυαλό στην κατάσταση ύπνωσης, που είναι μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης. Δεν είναι ύπνος, είναι κατάσταση ύπνωσης. Ακριβώς, είναι μια κατάσταση έκστασης όπως ονομάζεται. Κατεβαίνουμε σε τα κύματα, τα α, τα θ, στα οποία το υποσυνείδητο ανοίγει εκείνη την πόρτα που λέμε στο υποσυνείδητο και μπορούν να περάσουν τις υποβολές. Το άτομο δεν χάνει καθόλου τη συνείδησή του, κάθε στιγμή αντιλαμβάνεται, ακούει, νιώθει το κάθε τι που γίνεται. Απλώς σε εκείνη την κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης περνούν πιο εύκολα υποβολές στο υποσυνείδητο. Τις δέχεται. Ένα άτομο το οποίο είναι αρνητικό απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, λειτουργεί το ίδιο? Σίγουρα, όταν κάποιο είναι όταν λέω αρνητικά ότι δεν μου κάνει τίποτα, ρε παιδί μου, δεν θα μου κάνει κάτι. Αν είναι αρνητικά κάποιο ήδη από την αρχή, δεν θα επιτρέψει το εαυτό του να μπει σε κατάσταση ύπνωσης, δεν θα αφαιθεί που λέμε. Ναι. Είναι βασική προϋπόθεση το άτομο να έχει μια καλή σχέση με τον υπνοθεραπευτή του, να αποκτηθεί αυτό που ονομάζουμε μια σύνδεση μεταξύ τους, ώστε να αφαιθεί, να έχει πλήρη εμπιστοσύνη, ας το πούμε, και αυτό θα γίνει στο πρώτο ένα-δύο ραντεβού δηλαδή. Αν δεν υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη, αν δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση, τότε δεν υπάρχει λόγο να προχωρήσουν για τη μετέπειτα θεραπεία ή διακοπή καπνού. Άρα πάμε στο τσιγάρο. Πάμε σε άλλα θέματα. Διαχείριση άγχου στρες. Ο υπνοθεραπευτής μπορεί να διδάξει τεχνικές στο άτομο ώστε να μάθει να διαχειρίζεται το άγχος και το στρες. Μετά μόνο του. Και από εκεί μόνο του το άτομο θα δουλέψει σίγουρα, γιατί ο υπνοθεραπευτής απλώς θα δώσει κάποιες τεχνικές. Η τεχνική χαλάρωση ηρεμίας, όπως και κάποια κείμενα που θα του διαβάσει και θα του εξηγήσει πώς ακριβώς θα μπαίνει στην κατάσταση αυτούπνωσης, ώστε να μάθει να δίνει μόνο του τις υποβολές που χρειάζεται. Και μετά σίγουρα ο καθένας από μόνο του χρειάζεται μια εξάσκηση, γιατί όταν μιλάμε για διαχείριση πλέον, είναι κάτι που γίνεται συνεχώς. Μπορεί μια περίοδο στη ζωή μου να έχω έντονο άγχος και στρες. Εσύ έχεις άγχος, Χαράλαμπε? Κατά περίοδος, όπως ο κόσμος όλος. Μα το άγχος και το στρες είναι ένα συνηθισμένο συνέστημα που μας χρειάζεται, μας παρακινεί. Ναι, υπάρχει το δημιουργικό άγχος. Ακριβώς. Αλλά το υπερβολικό άγχος σου καταστρέφεται. Είναι ακριβώς εκεί που χρειάζεται να μάθω το διαχειρίζομαι και να το σπρώχνω, μια ενέργεια την οποία μπορώ να σπρώξω, να γίνει δημιουργική. Αν μου ξεφύγει που λέμε, αν μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία το άγχος πλέον και το στρες γίνεται παθολογικό, εκεί σίγουρα μπορεί να χρειαστούν και άλλου είδους παρεμβάσεις.
ο υπνοθεραπευτής. Ναι, ακριβώς. Ιατρικές, ψυχολογικές. Ο υπνοθεραπευτής είναι εκείνη να διδάξει τις τεχνικές για να προλάβει κάποια πράγματα ή αφού το άτομο μπει σε μια παθολογική κατάσταση, σε συνδυασμό με κάποια άλλη παρέμβαση, να βοηθήσει το άτομο να μάθει να διαχειρίζεται πλέον το άγχος του. Μετά από πόσο καιρό, δηλαδή, κάποιος που έρχεται κοντά σου και δουλεύει πάνω σε αυτές τις τεχνικές, μετά από πόσο καιρό μπορεί από μόνο του το άτομο να λειτουργήσει και να μάθει να διαχειρίζεται ο ίδιος το άγχος του? Εξαρτάται από το είδος της δουλειάς που θα κάνω και εξαρτάται σε ποιο βαθμό είναι. Αλλά συνήθως 3-4 ραντεβού είναι αρκετά. Δηλαδή, μαθαίνει το μυαλό, και όταν λέμε ραντεβού, συνήθως είναι εβδομαδιαία ραντεβού. Μάλιστα. Ο πελάτης θα μάθει την τεχνική, μπορεί να δοθεί και μια ηχογραφημένη συνεδρία, την οποία θα ακούει, ώστε να εξασκηθεί μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα, να το πούμε, το άτομο σε αυτήν την κατάσταση. Θα χρησιμοποιεί 10-15 λεπτά του χρόνου του κάθε μέρα, να μάθει να χαλαρώνει και να ηρεμά. Και μπορεί να είναι και πιο δημιουργικό ακόμα η υπνοθεραπεία και το άτομο, με το να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του. Μπορεί ο υπνοθεραπευτής να δουλέψει και ως σύμβουλος, πιο πολύ δουλεύουμε και ως σύμβουλοι, και να δουλέψει και με τους στόχους του ατόμου. Δηλαδή, μια δημιουργική φαντασία για το τι έχει να κάνει αυτό με τους στόχους. Δηλαδή, απελευθερώνεις τον εαυτό σου και βλέπεις πιο ξεκάθαρα τους στόχους σου. Έτσι, αλλιώς το άγχος και ο στρες δημιουργείται μέσα από αυτά που θέλω να πετύχω στο μέλλον. Και δεν μπορώ. Και από το φόβο και την ασφάλεια που έχω για το μέλλον. Με το να βάλω σωστά τους στόχους μου και να αποφασίσω τι είναι αυτά που θέλω στο μέλλον, αυτό από μόνο του ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Έτσι, το άτομο με το να μάθει να χαλαρώνει, να μπαίνει σε αυτή την κατάσταση βαθιάς ύπνωσης και να δίνει ο ίδιος του εαυτού του υποβολές και να οραματίζεται ακριβώς τα βήματα που θα γίνουν στο μέλλον, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να αλλάξουν, δεν μπορούν να ανατραπούν, αλλά τουλάχιστον θα έχει υποκαθορίσει μέσα στο μυαλό του κάποια βήματα που θα κάνει εκείνος, ώστε αυτό να εξαλείψει το άγχος και το στρες. Χαλάπες, έχεις δει ανθρώπους, περιπτώσεις ανθρώπων που ενώ ήταν και στρεσαρισμένοι και αγχωμένοι και καταπιεσμένοι και δεν έβγαζαν τη δυναμική που είχαν μέσα τους, μετά από δουλειά κατάφεραν να αναπτυχθούν? Όλοι οι άνθρωποι κατά περίοδους έχουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Πιεζόμαστε από διάφορα πράγματα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, η Κύπρος αυτή τη στιγμή, σε μια κατάσταση κρίσης, σωστά. Οικονομικά τουλάχιστον. Οικονομικής κρίσης, και όπως είπε και πριν ο γιατρός, ακόμα και κρίση οικογένειας ή θεσμών ή οτιδήποτε. Το θέμα ποιο είναι? Το άτομο το οποίο είναι σε αυτή την κρίση, όποια κρίση και αν είναι στη ζωή, όποιο κομμάτι της ζωής του και να περνά μια κρίση, θα πρέπει να καταλάβει το άτομο ότι αυτό είναι παροδικό. Και θα δουλέψει με αυτό δίνοντας τις σωστές υποβολές και βλέποντας τα άλλα κομμάτια της ζωής του, γιατί όλοι μας χρειάζεται να μην επικεντρωθεί το άτομο βασικά πάνω σε έναν τομέα της ζωής του, εκείνο που έχει κρίση, και να δει όλους τους τομείς. Ο υπνοθεραπευτής θα βοηθήσει. Να συνδέσει δηλαδή, λες, την κρίση του με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που τον αφορούν. Να δει ότι υπάρχουν και άλλα κομμάτια της ζωής του τα οποία δεν είναι σε κρίση. Γιατί κανένας δεν είναι όλη η ζωή του σε κρίση. Μάλιστα. Είναι κάποια κομμάτια σε κρίση. Απλώς το μυαλό. Το υποσυνείδητο μυαλό επικεντρώνεται εκεί. Επικεντρώνεται εκεί γιατί βασικός στόχος του είναι η επιβίωσή μας. Έτσι θα δει αυτό που είναι προβληματικό και θα επικεντρωθεί στο προβληματικό. Με την υπνοθεραπεία θα καταλάβει το άτομο ότι δεν είναι μόνο προβληματικούς τομείς που έχει στη ζωή του. Θα δει τους θετικούς τομείς, τους ευχάριστους τομείς, αυτά τα πράγματα που λέμε ότι χρειάζεται να έχει ευγνωμοσύνη για αυτά. Και μετά θα αρχίσει να δουλεύει με το προβληματικό κομμάτι και σιγά σιγά να διορθώσει. Και ναι, παρατηρούμε ότι τα άτομα όταν αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα θετικά στη ζωή τους, να είναι ευγνώμων για αυτά τα θετικά που έχουν και μετά να επικεντρωθούν στο προβληματικό κομμάτι, εκείνο θα αρχίσει να βελτιώνεται. Ναι. Γιατί έτσι δουλεύει τέλος στο μυαλό μας. Ουσιαστικά κάνεις τον άλλον να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Ακριβώς. Η θετική σκέψη που λέμε. Και είναι κάτι που είναι κάτι καινούργιο, δεν το πούμε καινούργιο, τελευταίες 100 χρόνια τουλάχιστον, γι' αυτό μιλάνε όλοι οι άνθρωποι, που χρειάζεται πράγματι να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Ναι. Γιατί το μυαλό επικεντρώνεται στο μισοάδιο. Έτσι. Ποια είναι η διαφορά της ύπνωσης με την υπνοθεραπεία? Η ύπνωση είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Η κατάσταση χαλάρωσης που μπαίνει κάποιος. Η υπνοθεραπεία είναι η τεχνική, είναι η μέθοδος που θα δώσουμε τη θεραπεία κατά σε αυτήν την κατάσταση. Να μπει κάποιος σε ύπνος είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρετε, όλοι περνάμε. Και είναι αυτό που λέμε και σαν σύνδεσμος υπνοθεραπευτών, διπλωματούχων υπνοθεραπευτών Κύπρου, αυτό που λέμε του κόσμου πάντα, να πηγαίνει σε διπλωματούχους, πιστοποιημένους υπνοθεραπευτές. Γιατί βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι υπνοθεραπεία. Σαρλατάνος έχει πολλούς σε όλα τα παγκόσμια. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αλλά το μαγικό ραβδάκι του ενός ραντεβού δεν είναι θεραπεία. Ναι. Δεν είναι υπνοθεραπεία. Ναι. Η υπνοθεραπεία σημαίνει να διδάξω, να δώσω χρόνο στον άλλον, να δούμε τα αποτελέσματα και δεν χρειάζονται κάποια ραντεβού γι' αυτό. Ίσως χρειάζεται μια διαφορετική παρέμβαση. Ο υπνοθεραπευτής χρειάζεται να είναι σε θέση να μπορεί να αντιληφθεί το άτομο που έχει απέναντι του. Χρειάζεται μια ιατρική ψυχολογική παρέμβαση για να παραπέμψει το άτομο.
Γιατί μιλάμε για υπνοθεραπεία. Δεν μιλάμε ούτε για ψυχιατρία. Εσύ καταλαβαίνεις το άτομο που έρχεται κοντά σου τις ανάγκες του, χωρίς να σου πει. Η μαγική λέξη που είπες, ανάγκες. Ναι, ο υπνοθεραπευτής, πιστεύω κάθε θεραπευτής, ό,τι και θεραπευτικής προσέγγισης και να έχει, χρειάζεται να είναι σε θέση να μπορεί να αντιληφθεί τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Γιατί αν δεν μπορεί να αντιληφθεί τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, δεν μπορεί να αντιληφθεί το άτομο που έχει απέναντί σου σε ποια κατάσταση είναι στη ζωή του. Από εκεί και πέρα σίγουρα περιμένει το άλλο άτομο να αντιληφθεί και ο ίδιος. Για να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Για να μπορέσει να βοηθήσει τον εαυτό του. Γιατί όσο και να θέλει εσύ, άμα ο ίδιος δεν θέλει να βοηθήσει. Ακόμα και αν μπορεί να αντιληφθεί ποιες είναι οι ανάγκες του άλλου ατόμου, αν ο ίδιος δεν έχει αυτή την αντίληψη, αν ο ίδιος δεν μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια τις δικές του ανάγκες και να αντιληφθεί και να καταλάβει αν μπορεί να τις στη ζωή του να τις έχει ή όχι. Γιατί να μην μιλάμε για ψέματα, δεν μπορούμε όλες τις ανάγκες να τις γεμίσουμε. Υπάρχουν ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να μάθω να ζω χωρίς αυτές. Ή να μάθω να τις διαχειρίζομαι διαφορετικά ή να βρω μια άλλη προσέγγιση. Το φίλο παίζει ρόλο, άντρας ή γυναίκα. Ποιος είναι πιο δεκτικός και πιο αποτελεσματικός στο να δουλέψει με τον εαυτό του. Παρατηρούμε ότι δεν είναι τόσο το φίλο όσο ο χαρακτήρας. Οι γυναίκες, να μην λέμε και ψέματα, είναι πιο δεκτικές. Λόγω της φύσης τους είναι πιο διαστητικές έτσι κι αλλιώς. Αλλά παρατηρούμε ότι και κάποιες γυναίκες, οι οποίες είναι ο χαρακτήρας τους συγκεκριμένος, και μπορούμε να μιλήσουμε κάποια φορά για τους χαρακτήρες, αν θέλουμε. Τα κάνουν δυσκολεύονται και αυτές. Ναι. Είναι σημαντικό. Παρατηρούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους που ονομάζουμε έτσι λίγο διεκδικητικούς, όπως τους ονομάζουμε, δυσκολεύονται να χαλαρώσουν έτσι κι αλλιώς. Το άτομο που θέλει να έχει τον έλεγχο πάντα στο κάθε τι, έτσι κι αλλιώς δυσκολεύεται. Και όταν ο άνθρωπος έχει μάθει, είναι θέμα χαρακτήρα από παιδικά του χρόνια, να έχει έλεγχο στο κάθε τι που κάνει, αυτό από μόνο του δημιουργά στρες και άγχος. Και ίσως κάποια στιγμή να δημιουργήσει και ψυχολογικά. Αν ξεφύγει κάποια στιγμή ο έλεγχος από αυτό που έχεις μάθει να κάνεις και σου ξεφύγει, μετά αγχώνεσαι πώς θα έχεις πάλι τον έλεγχο. Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε και για κρίση. Ναι. Γιατί η κρίση έρχεται μέσα από την έλλειψη ελέγχου. Όταν νιώθω ότι πλέον δεν έχω τον έλεγχο σαν άνθρωπο και ο έλεγχος έχει ξεφύγει από τα δικά μου χέρια, εκείνη τη στιγμή αρχίζει το μυαλό να πανικοβάλλεται. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει κοντά σου και έχει εκπαιδευτεί πάνω στην ύπνωση και την υπνοθεραπεία. Και ξεκινάει η μέρα του και δεν πάει καλά, ας πούμε. Έχει κάποιες αναποδιές. Εκεί μπορεί να παρέμβει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι στόχος όλα στη ζωή μου να είναι ροδίνα και όλα να είναι ωραία. Στόχος είναι να μπορώ, πολύ σημαντικό. Ναι, στόχος είναι να μπορώ να διαχειρίζομαι τα συναισθήματα και τις καταστάσεις που έρχονται στη ζωή μου. Χωρίς αυτό πάλι να σημαίνει ότι κάποιες στιγμές συναισθηματικά δεν θα μπορώ να ξεφύγω. Κάποιοι που λένε εσύ δεν θυμώνεις ποτέ. Αντίχει και το θέμα είναι τόσο επίγον και τόσο δυνατό, ναι, θα θυμώσω κι εγώ. Μετά. Μετά χρειάζεται να μπορώ γρήγορα να ελέγξω αυτόν τον θυμό, να τον φέρω εκεί που πρέπει να φέρω και να μπορώ να αντιδράσω σωστά στο ερέθισμα που έχω απέναντί μου. Γιατί αν μείνω θυμωμένος, αν μείνω αγχωμένος, αν μείνω φοβισμένος, τότε η αντίδραση μου στο συγκεκριμένο ερέθισμα που προκάλεσε το συναίσθημα θα είναι διαφορετική. Και θα επηρεάσει και άλλους τομείς. Θα επηρεάσει και άλλους τομείς στη ζωή μου ή άλλους ανθρώπους γύρω μου. Έτσι. Με τον Χαράλαμπο Σολέα, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε ένα διάβλο επικοινωνίας. Θα έχουμε μια δεκαπενθήμερη επικοινωνία και επαφή πάνω σε διάφορα θέματα. Και την επόμενη φορά μπορούμε να δούμε και το θέμα των χαρακτήρων. Να δούμε. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Να δούμε αυτό το θέμα. Έτσι. Ναι, ναι.